Σταθερά αυξητική είναι και πάλι η ροή μεταναστών προς τη Γάβδο και τις νότιες ακτές των Χανίων. Ακόμα δύο φουρνιές νεαρών Αιγύπτιων στην πλειοψηφία τους καλούνται να διαχειριστούν οι λιμενικές αρχές. 17 νεαροί μετανάστες διασώθηκαν από πλωτό του λιμενικού 7,5 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Παλαιόχωρας και μεταφέρθηκαν το πρωί στο λιμάνι της Κωμόπολης και άλλοι 39 αποβιβάστηκαν γύρω στις 2 τα ξημερώματα στην παραλία της Τρυπητής στη Γάβδο. Βγήκαν στην Τρυπητή, περπάτησαν μέχρι τον Κόρφο, την παραλία του Κόρφου και από εκεί τους παρέλαβε ο Δήμος και τώρα βρίσκονται στο λιμάνι στην Καραβέ, όπου τους φροντίσαμε. Καλύπτουν τις πρώτες ανάγκες, να φάνε οι άνθρωποι κάτι κλπ. Και σύμφωνα με το σχεδιασμό που υπάρχει, θα φύγουν το μεσημέρι με το Σαμαριά, που έχει σήμερα τακτικό δρομολόγιο για Παλαιόχωρα. Η Δημοτική Αρχή Γάβδου βρίσκεται εν αναμονή χρηματικής ενίσχυσης, για την οποία είχε δεσμευτεί το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Το ζητούμενο είναι εν μέσω τουριστικής περίοδου να μην επηρεαστεί το κλίμα ασφάλειας και ηρεμίας στο ακριτικό νησί. Ο στόχος μας είναι να γίνεται όσο γίνεται καλύτερη διαχείριση, να μην ενοχληθούν ούτε οι επισκέπτες, ούτε οι κάτοικοι, ειδικά τώρα την καλοκαιρινή περίοδο, που από τον τουρισμό περιμένουν και εκείνοι να βγάλουν τα εισοδήματα της χρονιάς. Τόσο οι 39 μετανάστες που έφτασαν τα ξημερώματα στη Γάβδο, όσο και οι 17 που μεταφέρθηκαν μετά τη διάσωσή τους στην Παλαιόχωρα, θα φιλοξενηθούν προσωρινά σε υπαίθριο χώρο του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χανίων, παρά τις αντιδράσεις για την ακαταλληλότητά του, και ενώ το Λιμενικό Ταμείο έχει ήδη προσφύγει στις εισαγγελικές αρχές, ζητώντας ανθρώπινους όρους φιλοξενίας. Ένα πολύ σοβαρό θέμα το οποίο έχει προκύψει το τελευταίο χρονικό διάστημα. Αυτό το οποίο γνωρίζω ότι θα συναντηθούμε αυτή τη βδομάδα με υπηρεσιακούς παράγοντες του αρμόδιου Υπουργείου για να βρούμε την οριστική λύση. Πρέπει να ληφθούν γενναίες αποφάσεις. Όλοι μαζί πρέπει να τις πάρουν τις αποφάσεις αυτές. Κυρίως πρέπει να ληφθούν οι Δήμοι οι οποίοι θα δεχτούν να φιλοξενήσουν κάποιες δομές. Από ό,τι φάνηκε από το Υπουργείο, δεν μπορούν να χρηματοδοτήσουν, να ενισχύσουν περιστασιακά για τέτοιου είδους αποβιβάσεις. Λύση στο αδιέξοδο καλείται να δώσει το κράτος με τον ορισμό κατάλληλου χώρου για την προσωρινή φιλοξενία μεταναστών στα Χανιά, με το θέμα πάντως να σκοντάφτει στις πιθανές ενστάσεις για μελλοντικό μόνιμο χαρακτήρα της όποιας δομής.